Πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Το Άσκο Τσάνης, Γιάννης Αντωνόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον Διευθυντή Επικοινωνίας του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μελωνάς, τον κύριο Μανουήλ Μπρούζα. Κύριε Μπρούζα, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Είμαστε μια χαρά, μας έχετε πετύχει εν μέσω δράσης αυτή τη στιγμή. Ναι. Είμαστε λίγο πριν τα Τέμπη, στο ρέμα προς Θεσσαλονίκη, στο ΣΕΕ Ευαγγελισμού και κάνουμε μια δράση για την οδική ασφάλεια. Αυτό είναι ευχάριστο. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την δράση που λέγεται Pit Stop για την ασφάλεια, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είναι μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μηδονάς. Την υλοποιούμε σε συνεργασία με τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, που είναι και ο αρμόδιος ο παραχωρησίουχος εδώ πέρα για το κομμάτι αυτό. Και έχουμε και την υποστήριξη της Goodyear. Και όχι μόνο. Έχουμε στην ουσία τι κάνουμε. Μας στηρίζει βέβαια και η ΕΚΟ εδώ πέρα και το Φλό Καφέ. Είναι η αλήθεια. Έτσι να λέμε, όσοι στηρίζουν τις δράσεις, να τα λέμε, να τους λέμε. Ακριβώς, έχετε δίκιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν διεξάγονται έλεγχοι, αυτοκίνητα που μπαίνουν στο ΣΕΑ για να κάνουν μια στάση, σταματάνε, έχουμε μια λίστα ελέγχου που αφορά οπτικούς ελέγχους, οι οποίοι όμως σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, για πράγματα που πρέπει να μην τα ξεχνάμε, να μην τα αφήνουμε στην τύχη, να έχουμε τα αυτοκίνητα μας σε καλή κατάσταση. Και βέβαια παράλληλα έχουμε φέρει και μερικούς προσωμιωτές μας, έχουμε τον προσωμιωτή πρόσκλησης εδώ πέρα, έχουμε τον προσωμιωτή που μετράει τον χρόνο αντίδρασης του οδηγού και υπολογίζει και την απόσταση κινητοποίησης και έχουμε και ένα προσωμιωτή που κάνει μια συσχέτιση του βάρους με την ταχύτητα που κινούμαστε για να ενημερώσουμε περισσότερο τους οδηγούς. Και τώρα πάμε στο πιο σημαντικό. Εσείς ενημερώνετε τον κόσμο. Οι άνθρωποι που ενημερώνετε το ξέρουν αυτά τα οποία εσείς λέτε? Το καταλαβαίνουν? Μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν ότι αυτά τα πράγματα που λέτε είναι για την οδική τους ασφάλεια και να είναι ασφαλείς όταν θα μετακινηθούν στον δρόμο? Όσοι μετακινούνται στον δρόμο. Μιλώντας λίγο για το σημερινό δείγμα, να σας πω την αλήθεια, είμαι ικανοποιημένος. Δηλαδή, οι συζητήσεις που είχαμε ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τα αυτοκίνητά τους γενικά σε καλή κατάσταση και συνειδητοποιημένοι, είχαν αλλαγμένα ελαστικά, το είχαν περάσει από σέρβις. Ξέρετε, είναι και μια περίοδος που περάσαμε δύσκολη ο χειμώνας. Πολλοί είχαμε τα αυτοκίνητα σε ακινησία και ίσως τα περιμελήσαμε λίγο. Επειδή είπαμε δεν το κουνάμε, να τα αφήσαμε και λίγο στην άκρη. Εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν έκανε χιλιόμετρα κτλ. Ως τώρα το δείγμα που έχει περάσει είναι θετικό, χωρίς βέβαια να είναι πάντα αντιπροσωπευτικό, γιατί ξέρετε είναι τελείως τυχαίο ποιος θα σταματήσει εδώ πέρα, όπως βρισκόμαστε εμείς στη μέση τώρα ενός αυτοκίνητου δρόμου. Το θέμα είναι ότι να μαθαίνει ο κόσμος, να μην κάνουμε αυτό που λέμε τους πολύξερους. Γιατί υπάρχετε εσείς με εξειδικευμένο προσωπικό εκεί από το Ινστιτούτο Πάνω Ασφαλικής Ασφάλειας, ο οποίος λέει κάποια πράγματα τα οποία είναι τόσο απλά, τα οποία αν τα εφαρμόσουμε θα έχουμε ένα συνεπιπλέον στην ασφάλεια στον δρόμο, έτσι δεν είναι? Ναι, ξέρετε, είναι μερικά πράγματα που μπορεί να φανούν εμάς πολύ απλό, αλλά φανταστείτε τώρα, ας πούμε, εμείς κοιτάμε και τους λέμε για τους ελοκαθαριστήρες τους. Να, τώρα πριν λίγο εδώ πέρα όπως καθόμασταν, ήρθε ένα συννεφάκι από πάνω και ψυχάλισε. Εάν εγώ λοιπόν κινούμαι στην εθνική οδό και δεν έχω καλούς οι ελοκαθαριστήρες που δεν καθαρίζονται με αυτή την ψυχάλα, έχω πρόβλημα σοβαρό με την ορατότητα. Έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οδικής ασφάλειας και ένα πολύ απλό εξάρτημα αυτοκίνητου μπορεί να το παραμελήσουμε. Για παράδειγμα, σας αναφέρω, έτσι. Ναι, ναι. Μπορεί να δώσουμε δηλαδή περισσότερη σημασία σε κάποια άλλα και να αμελήσουμε τα βασικά. Αυτό είναι το νόημα, αυτό το μήνυμα θέλω να περάσουμε λοιπόν, ότι υπάρχουν κάποια απλά πράγματα, κάποιοι έλεγχοι, οι οποίοι μπορούμε να τους κάνουμε και μόνοι μας σε διαστήματα. Και βέβαια το επόμενο είναι ότι πριν ξεκινήσουμε να πάμε κάπου ένα ταξίδι, με ένα κοντινό διήμερο, ένα μπάνιο, οτιδήποτε στη θάλασσα, ας είμαστε προετοιμασμένοι. Θα κάνουμε κάποια χιλιόμετρα, ούτε να ταλαιπωρηθούμε, θέλουμε να μας αφήσει το αυτοκίνητο να γυρίσουμε με την οδική βοήθεια, αλλά ούτε και να κινδυνέψουμε. Δυστυχώς, κύριε Μπρούζα, τα τροχαία δυστυχήματα δεν σταματάνε στη χώρα μας. Καθημερινά διαβάζουμε, βλέπουμε να σκοτώνονται άνθρωποι στον δρόμο, είτε με μηχανή, είτε με αυτοκίνητο. Δύο-τρία πράγματα να ακούσει ο κόσμος για την οδική ασφάλεια, γιατί πρέπει να σταματήσουμε εμείς οι ίδιοι αυτό το κακό που συμβαίνει στη χώρα μας. Γιατί εμείς φταίμε πάνω απ' όλα και όχι ο δρόμος. Έχετε απόλυτο δίκιο και τώρα θα δείξει, ξέρετε, πέρσι τον Απρίλιο ήμασταν σε καραντίνα. Ήμασταν για 2 μήνες. Σημειώθηκε πολύ μεγάλη μείωση. Τα στοιχεία που έρχονται για φέτος διαφοροποιούνται. Δηλαδή σιγά σιγά όσο θα περνάει η χρονιά και θα προχωράει και θα είμαστε ελεύθεροι να κινηθούμε, θα δούμε την πραγματική κατάσταση ποια είναι. Το 2020 είχαμε μεγάλη μείωση, αλλά μην ξεχνάμε ότι για πολύ καιρό δεν κυκλοφορούσαμε κιόλας τα αυτοκίνητα στον δρόμο. Σωστά. Οπότε να δούμε λίγο τα στοιχεία, ίσως είναι λίγο ανησυχητικά. Προς το που τα κοιτάμε, τα παρακολουθούμε και είμαστε πάντα έτοιμοι να ενημερώσουμε.
Εγώ επίσης θα ήθελα να πω ότι επειδή φαντάζομαι ότι αρκετοί από τη Θεσσαλονίκη έχουν ξεκινήσει ήδη για τη Χαλκιδική. Έτσι. Υπομονή στο δρόμο, έτσι. Φροντίζουμε και για την καλή κατάσταση του οχήματος και για την καλή κατάσταση του οδηγού. Φοράμε πάντα τη ζώνη μας, είτε καθόμαστε μπροστά είτε στο πίσω κάθισμα. Για τους αναβάτες, οι οποίοι βέβαια είναι δύσκολο να μας ακούνε, πάντα το κράνος στα μηχανάκια. Συν τον υπόλοιπο εξοπλισμό, δεν τον παραμελούμε και αυτό. Τα παιδιά είναι στα παιδικά καθίσματα και όχι ογκώδια αντικείμενα και βαλίτσες μέσα στον χώρο επιβατών. Μία πολύ σύντομη, για να καταλάβετε, ένα δείγμα από τις συμβουλές που δίνουμε σήμερα. Γιατί άραγε όχι ογκώδη πράγματα μέσα στην καμπίνα επιβατών, να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί να μην το κάνουμε αυτό. Σου λέει δεν χωράει η βαλίτσα στο πορμπαγκάζ, πρέπει να τη βάλω μέσα. Ναι, η βαλίτσα όμως μπορεί να ζυγίζει 10, μπορεί να ζυγίζει 12 κιλά. Όταν εγώ λοιπόν κινούμαι με 30 με 50 χιλιόμετρα, εάν φρενάρω απότομα, η βαλίτσα θα φύγει από τη θέση της σαν να ζυγίζει 300 κιλά. Αυτό είναι το πρόβλημα, όχι 10 κιλά. Εάν λοιπόν αυτή η βαλίτσα έχει χτυπήσει την πλάτη του καθίσματος που κάθομαι εγώ, τι θα γίνει? Αυτό είναι λίγο φυσική, αλλά είμαστε εδώ, το δείχνουμε κιόλας αυτό το πράγμα για να το αντιληφθούμε, ότι όσο αυξάνει η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ισοδύναμη μάζα, το βάρος, η δύναμη που θα ασκήσει πάνω μας ένα σώμα μέσα στο κινούμενο αυτοκίνητο. Και επειδή, κύριε Μπρούζα, είμαστε στην χώρα η οποία εμείς οι πολίτες λέμε ότι σε μένα δεν θα συμβεί ποτέ, έλα μωρέ τι θα συμβεί σε μένα. Τα μηνύματα τα βλέπετε, βλέπετε τι συμβαίνει στους δρόμους, αλλά δυστυχώς συμβαίνει σε εμάς. Και δεν σταματάει αυτό. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την οτροπία, το, να μην σταματήσει να λέμε ότι έλα μωρέ, δεν συμβεί σε μένα, σιγά θα πάω από εδώ, από το Α μέχρι το Β και τι έγινε? Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Η στατιστική δείχνει έτσι και αλλιώς ότι τα περισσότερα τροχαία συμβαίνουν σε απόσταση πολύ μικρή από το σημείο που ξεκινήσαμε, δηλαδή γύρω στο 1,5 με 2 χιλιόμετρα ακτίνα. Από εκεί που έχουμε ξεκινήσει, για να πω την αλήθεια. Και βέβαια, εμείς μπορούμε να είμαστε πολύ σίγουροι για τον εαυτό μας, να βασιζόμαστε εμείς δυνάμεις ότι είμαστε προσεκτικοί κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε στον απέναντι. Είμαστε σίγουροι ότι ο απέναντι είναι εξίσου καλός και προσεκτικός όπως είμαστε εμείς. Σωστό. Οπότε λοιπόν, εφαρμόζουμε αμυντική οδήγηση, έτσι, κρατάμε αποστάσεις, σεβόμαστε τον ΚΟΚ, τηρούμε τα όρια ταχύτητας, υπομονή, καλή διάθεση για να φτάσουμε ασφαλείς. Δεν υπάρχει λόγος να αγχωθούμε, να πιεστούμε, να τρέχουμε για να κερδίσουμε τι, 10 με 15 λεπτά. Αξίζει τον κόπο και το άγχος. Για κάποιους λογικά και το ρίσκο βέβαια που έχουμε. Για κάποιους λογικά οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν να αξίζει αυτό το πράγμα, τα 10-15 λεπτά να φτάσουν νωρίτερα να πάνε στην παραλία να πάρουν την ξαπλώστρα. Με κίνδυνο τη ζωή του. Εντάξει, νομίζω ότι. Πραγματικά. Θα ξεκινήσει λίγο νωρίτερα δηλαδή. Αυτό είναι πολύ απλό. Δηλαδή, ας ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Πόσο απλό ακούγεται να μπορέσει να ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα. Να πάει πολύ πιο άνετα στο δρόμο με χαμηλές ταχύτητες για να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό του. Οι λύσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι να περάσουμε στον κόσμο αυτή την οτροπία. Περνάει καθόλου φύση, βλέπετε τους νέους οδηγούς. Από τη δικιά σας εμπειρία, μέσα από το Ινστιτούτο και γενικά. Γιατί κατά ψέματα οδηγείτε στους δρόμους, έχετε άποψη και βλέπετε τι γίνεται. Θα αλλάξει αυτή ποτέ η νοοτροπία? Θα τα καταφέρουμε ποτέ? Εμείς αυτό παλεύουμε. Εμείς αυτό παλεύουμε στο Ινστιτούτο, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει και πηγαίνουμε και κάνουμε εκπαιδεύσεις και έχουμε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι που κυκλοφορούν στον δρόμο αυτή τη στιγμή δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουν, με την εικόνα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Προσπαθούμε να το, αυτό προσπαθούμε και εμείς, το αλλάξουμε, να μπούμε σε μια διαφορετική νοοτροπία. Αλλά αυτό, ξέρετε, θέλει και λίγο χρόνο. Ναι, για να γίνει. Χρόνια. Με την η παιδεία δυστυχώς ναι, είναι κάτι που το καθυστερεί. Που εκεί πέρα σίγουρα μια άμεση λύση θα μπορούσε να φέρει αποτελέσματα είναι και να υπάρχει επαρκής αστυνόμευση. Και δεν σας λέω υποχρεωτικά, η παρουσία και μόνο ενός αστυνομικού βελτιώνει πάρα πολύ την κατάσταση. Χωρίς να κάνει τίποτα περισσότερο, μόνο η παρουσία. Έχει αποδειχθεί αυτό, δηλαδή παγκοσμίως. Μάλιστα. Και κάτι άλλο έτσι που, επειδή έχετε τις δράσεις, με τα παιδιά, με τα σχολεία, ποια είναι η αντίδραση των παιδιών το να βλέπουν, να μαθαίνουν για την οδική ασφάλεια? Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε προγράμματα που διαφοροποιούνται, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικό αυτό που θα πούμε σε ένα παιδί δημοτικού. Σωστά. Που θα του μάθουμε πώς να περνάει το δρόμο με ασφάλεια. Στα μεγαλύτερα παιδιά αρχίζουμε και λέμε πολύ περισσότερα. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο ακόμη περισσότερα, γιατί είναι και κοντά στην ηλικία που θα βγάλω δίπλωμα.
Οι αντιδράσεις είναι θετικές και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν έρχονται οι γονείς και μας λένε ότι μου είπε το παιδί, δεν φοράς τη ζώνη σου, φόρεσε τη ζώνη σου. Αυτό είναι το νόημα, αυτό θέλουμε να επιτύχουμε. Πόσο σημαντικό πράγμα το να έρθει το ίδιο στο παιδί και να σου πει μπαμπά γιατί δεν φορά ζώνη η μαμά. Και να σε επιθυμίσει το παιδί σου, που κανονικά θα πρέπει να το ξέρει εσύ ο ίδιο, χωρίς να σε επιθυμίσει το παιδί, αλλά πώς βάλατε εσείς με τις δράσεις σας το... αυτό που τα παιδιά έχουν σφουγγάρει, πλέον το μυαλό του είναι σφουγγάρει και παίρνουν τα πάντα δεδομένα, να γυρίσει και να πει αυτό το πράγμα στο γονέα του. Ίσως είναι το μεγαλύτερο κέρδος, κακά τα ψέματα. Βέβαια, σίγουρα αυτό είναι ένα από τα μεγάλα κέρδη που έχουμε. Δεν το συζητώ, για τη σβήτητα. Περιμένουμε τίποτα άλλο από το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς ή καλοκαίρι και εσείς κάπου να ξεκουραστείτε και μετά από Σεπτέμβρη, πώς θα πάνε τα πράγματα, από δράσεις? Η αλήθεια είναι ότι είμαστε όντως σιγά σιγά και εμείς προς το έναρξη της ερμής περίοδου. Δεν έχουμε κάποια... Σήμερα ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα στα Μέγαρα Ξεων Αθήνα, σήμερα είμαστε κοντά στα Τέμπη με τη δράση. Δεν έχουμε προγραμματισμένη κάποια δράση. Βέβαια, άμα το επιτρέψουν οι συνθήκες, ο Σεπτέμβριος θα είναι πολύ γεμάτος. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και να πούμε. Και χαιρόμαστε και εμείς που τέλος έχουμε την ευκαιρία να ξαναβγούμε έξω και να κάνουμε δράσεις ανοιχτές στον κόσμο. Και ελπίζω με το Σεπτέμβριο να σας έχουμε πάλι εδώ στην εκπομπή, να πούμε για το τι ετοιμάζεται, να ενημερώσουμε τον κόσμο και ειδικά πάνω εδώ στην Μακεδονία και στην Βόρεια Ελλάδα να μπορέσει να καλέσουμε και τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτές τις δράσεις, γιατί κατά τα ψέματα οι δράσεις γίνονται για να υπάρχει συμμετοχή και να μαθαίνει ο κόσμος πράγματα. Βεβαίως. Κύριε Μπρούζα, θα ενημερώσουμε και θα έχουμε να ανακοινώσουμε, πιστεύω, και ωραία πράγματα το Σεπτέμβριο. Ωραία. Κύριε Μπρούζα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αφιέρωσετε χρόνο έτσι για την εκπομπή μας να μας πείτε πέντε πράγματα και για τη δράση του Pit Stop για ασφάλεια που γίνεται αυτή τη στιγμή κοντά στα Τέμπη, σε ένα σημείο, στο ΟΣΕΑ. Και από Σεπτέμβρη, με πρώτο Θεό, να είμαστε γεροί και να πούμε για τις επόμενες δράσεις και γιατί όχι να συμμετέχουμε όλοι. Είναι καλό για να μαθαίνουμε για την οδική ασφάλεια. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά, κύριε Μπρούζα. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας, καλή συνέχεια.